Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τι 9 το πρωί στην Εγνατία Οδό, πάνω από την Καρβάλη, στο ρεύμα προ Καμπάλα, πριν το πρώτο τούνελ. Δυστυχώ υπάρχουν πέντε νεκροί και περισσότεροι από δέκα τραυματίε, εκ των οποίων ιδίω σε κρίσιμη κατάσταση. Το αυτοκίνητο γεμάτο πρόσφυγε, εξετράπη τη πορεία του, έφυγε από τον δρόμο, προσέκουσε στα βράχια και μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών. Η προσβεστική υπηρεσία έδωσε μάχη να απεγκλωβίσει του άδικου μετανάστε μέσα από το όχημα. Πληροφορίε αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν 16 με 17 άτομα. Ο οδηγό του οχήματο έχασε τον έλεγχο κάτω από συνθήκε που δεν έχουν αποσαφινιστεί και το βανάκι χτύπησε με σφοδρότητα στο στιθέο. Αμέσω μετά βγήκε εκτό δρόμου και κατέληξε στα βράχια. Τα στενοφόρου του ΕΚΑΠ βρέθηκε στο σημείο μετά από λίγα λεπτά, αφού έτυχε να περνάει για να πάει στο κέντρο υγεία τη Χρυσούπολη. Στο σημείο έφτασε λίγο αργότερα ακόμα ένα για τη διακομιδία των τραυματισμένων και των νεκρών. Στον τόπο τη τραγωδία έφτασαν γρήγορα αστυνομικοί και περιουσβέστε, ενώ κυκλοφορία στο σημείο για λίγα λεπτά.